και συνεχίζουμε. Μετατρέπεται με γοργά βήματα σε μια δυναμική ανταγωνιστική εταιρεία με ανανεωμένο, υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, αλλά μια δημόσια επιχείρηση που αυξάνοντας τον πλούτο της, αυξάνει ταυτόχρονα λόγω της στρατηγικής της σημασίας και τον εθνικό πλούτο. Είναι νέες θέσεις εργασίας και είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι ήδη έχουμε πολλά αξιόπιστα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν κατατεθεί και τα οποία θα έρθουν να καλύψουν το κενό από θέσεις εργασίας που αναπόφευκτα θα χαθούν από τη διαδικασία της απολιγνητοποίησης. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα η ΔΕΗ γιορτάζει αυτά τα γενέθλιά της, αναβαπτίζοντας τους ιδρυτικούς της στόχους στις ανάγκες του σήμερα. Πολύ ενθαρρυντικά οικονομικά μας αποτελέσματα, μπορούμε σήμερα να ανακοινώσουμε ακόμα ένα νέο πακέτο μέτρο ανακούφισης για τους πελάτες μας που βλέπουν τα εισοδήματά τους να πιέζονται λόγω της πανδημίας. Συγκεκριμένα, από την 1η Οκτωβρίου και έως 31 Δεκεμβρίου προσφέρουμε δωρεάν πάγιο για όλους, επιπλέον έκπτωση 8% στους ευάλωτους πελάτες μας, έκπτωση 8% σε οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις με καταναλώσεις πάνω από 2.000 κιλοβατόρες. Ενώ τέλος διπλασιάζουμε την έκπτωση e-bill που λαμβάνουν ηλεκτρονικών λογαριασμών από 5 σε 10 ευρώ. Που πιστεύουμε θα οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό και σε χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Σήμερα που η ΔΕΗ κάνει το νέο συμβολικό και ουσιαστικό βήμα προς τα μπρος, θέλω να καλέσω τη ΔΕΗ να πρωταγωνιστήσει και σε αυτή την προσπάθεια. Στην προσπάθεια για την εισαγωγή ενός νέου μοντέλου ανταγωνισμού στην ενέργεια, το οποίο σίγουρα θα στηρίξει τη βιομηχανία. Αποδεχτούμε αυτό το νέο μέλλον για τη ΔΕΗ.